Κύριε Κουκουλά, καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση για αυτή την κουβέντα. Θέλω μόνο να σας ζητήσω συγγνώμη αν ακούτε λίγο θόρυβο περιβάλλοντος, γιατί είμαι καθοδόν προς το αεροδρόμιο, ώστε σε 1,5-2 ώρες περίπου να είμαι και εγώ. Να είστε εδώ. Ναι. Ωραία, σας ακούμε προς το παρόν μια χαρά και με το καλό να έρθετε κιόλας. Θα είναι μια γιορτή για τα κόμιξ αυτό το διήμερο. Η αλήθεια είναι, έχουν πολλούς φανατικούς αναγνώστες και εδώ σε τοπικό επίπεδο και θέλαμε λίγο να δούμε αυτό το κομμάτι σε σχέση με το πολιτικό σχόλιο, πώς δηλαδή αυτά μπορούν να περνάνε, τέτοια μπορούν να περνάνε μέσα από κόμιξ που διαβάζουμε. Ναι, επιτρέψτε μου μόνο πολύ σύντομα στην αρχή να πω για το φεστιβάλ, ναι, ότι οι άνθρωποι που το διοργανώνουν, ο Βαγγέλης ο Χατζηδάκης και η ομάδα του, έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνουν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όχι γιατί το Ηράκλειο είναι μια μικρή πόλη ή δεν μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο, αλλά γιατί κάθε χρόνο καταφέρουν να κάνουν κάτι όλο και μεγαλύτερο, με περισσότερους καλεσμένους, με πιο πολύ ενδιαφέρον, με συναυλίες, με μουσική και πάνω απ' όλα με κόμιξ. Οπότε πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστώσουμε στο Βαγγέλη το Χατζηδάκη και στην ομάδα του το τεράστιο αυτό γεγονός. Ως προς την ερώτησή σας τώρα, εμείς στην Εφημερίδα των Συντακτών ούτως ή άλλως πολιτικό έργο εντός εισαγωγικών παράγουμε, μια πολιτική εφημερίδα είμαστε, και οπωσδήποτε και τα κόμιξ που δημοσιεύουμε έχουν άμεσα ή έμεσα σχέση με την πολιτική. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ένθετο πριν από 10 χρόνια, 10 και μισό χρόνια, θέλαμε πρώτα απ' όλα να έχουμε ένα πολιτικό τετρασέλιδο. Κάθε εβδομάδα γεμάτο κόμιξ, έτσι επιλέξαμε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον πολιτικό σχολιασμό που αναφέρατε και εσείς. Και νομίζω ότι τα έχουμε πετύχει πάρα πολύ καλά, διότι είναι ένα πολύ βαθιά πολιτικό έντυπο. Υπάρχει από μεγάλους ανθρώπους, κυρίως σε ηλικία, έτσι μια παλιά άποψη, η οποία νομίζω είναι λίγο παροχημένη. Πια δεν κατηγορούμε φυσικά αυτούς τους ανθρώπους, ότι τα κόμιξ είναι παιδικά αναγνώσματα, ότι είναι κυρίως χιουμοριστικά. Αυτό μπορεί να ίσχυε πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι αλήθεια πια. Τα κόμιξ έχουν σαν μια βεντάλια ανοίξει πάρα πολύ και μπορούν να καλύψουν κάθε θεματολογία. Η θεματολογία η δική μας είναι πρωτίστως η πολιτική, όχι κατά ανάγκη είναι η τρέχουσα πολιτική, αλλά η πολιτική υπό την ευρεία έννοια. Γι' αυτό και σας καλούμε και εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες να έρθετε στο φεστιβάλ Κρέταν Κόμικων, να επισκεφτείτε και τη δική μας έκθεση και να κάνουμε και μια πολύ ωραία συζήτηση γύρω από την πολιτική και τα κόμιξ ή ανάποδα για τα κόμιξ και την πολιτική. Πιστεύετε ότι μέσα από το σχέδιο, το ιδιαίτερο σχέδιο, την εικόνα, γενικότερα περνάνε και περισσότερα μηνύματα, γίνονται αυτά πιο εύληπτα κάνουν περισσότερο κόσμο να κοιτάξει, γιατί ζήσαμε και μια περίοδο, το λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή μας, μια προεκλογική περίοδο με θέματα που μάλλον άφησαν αδιάφορα τον περισσότερο κόσμο. Δεν υπήρξε δηλαδή συζήτηση για αυτό που πάμε να ψηφίσουμε για την Ευρώπη. Περιοριστήκαμε δηλαδή, το πολιτικό σύστημα περιορίστηκε σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που δεν είχαν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά θέματα που είναι φλέγοντα τουλάχιστον την παρούσα περίοδο. Τα κόμιξ που είναι μια ιδιαίτερη μορφή τέχνης μπορούν να δώσουν έτσι κατευθύνσεις, να συγκινήσουν ή να παρακινήσουν, αν θέλετε κύριε Κουκουλά. Ασφαλώς. Αν μου επιτρέπετε πάλι, δεν είναι μόνο ότι έλειψαν οι ευρωεκλογές από αυτές τις εκλογές, έλειψε η πολιτική εν γέννη από αυτές τις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό, όπως το είπατε και εσείς, βολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πολιτικό σύστημα. Τα κόμιξ, όπως τα δικά μας, προσπαθούν να παίξουν τον αντίθετο ρόλο. Δηλαδή, να κάνουν αυτό το πολιτικό σύστημα και ειδικά την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία, αλλά και την τρέχουσα πολιτική εξουσία, λιγάκι έτσι να ανησυχεί. Η έννοια της αντιπολίτευσης έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και στην Ευρώπη νομίζω γενικότερα, γιατί για ευρωεκλογές μιλάμε, είναι μια έννοια έτσι λίγο αμφισβητούμενη, λίγο θολή, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, οι εναλλαγές των κυβερνήσεων, οι αδιαφανείς διαδικασίες στο Ευρωκοινοβούλιο και όλα αυτά. Κάποιοι θα πρέπει και κάποιες να παίξουν μια αντίρροπη εδώ πολιτική, στρατηγική άποψη, γνώμη, πείτε το όπως θέλετε, γιατί εμείς επιμελούμαστε ένα ένθετο η
δημιουργοί που συνεργαζόμαστε μαζί τους δεν είναι πολιτικοί, αλλά πάνω απ' όλα έχουν μια πολιτική άποψη. Τώρα, δικαστικό μέρος που λέτε, φυσικά και μπορεί να προσελκύσει αναγνώστες και αναγνώστριες, και η αφηγηματικότητα πάνω απ' όλα είναι αυτή που δημιουργεί το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε καταφέρει, λόγω των συνεργατών και των δημιουργών κόμιξ, των καλλιτεχνών δηλαδή, νομίζω να έχουμε πάρα πολύ ωραία έργα, τα οποία είναι όλα αιχμηρά, όλα είναι πολιτικά. Μάλιστα, αρκετές φορές έχουν δημιουργήσει και αντιδράσεις, πούμε, και έτσι, νομίζω από κάποιους και από κάποιους που ενοχλούνται από το χιούμορ ή γενικότερα από την πολιτική, όταν αυτή δεν είναι χαλάρη. Και έτσι μια ουδέτερη και τετράγωνη, ας πούμε, περιγραφή της κατάστασης, έχουμε και παράπονα, και αυτό νομίζω μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα καλύτερα. Ναι, σημαίνει όμως ότι μπορεί να λειτουργεί, ότι λειτουργεί και όλο αυτό. Η σχέση μας, εμάς των Ελλήνων με τα κόμιξ, κύριε Κουκουλά, γενικότερα τα κόμιξ, μιας και εμπλέκεστε σε αυτό το χώρο, ποια είναι? Νομίζω ότι από μικρή ηλικία εξοικειωνόμαστε και εμείς. Κοιτάξτε, τα παλιότερα χρόνια, το ξέρετε κι εσείς, ήταν πράγματι ένα μέσο ή μια γλώσσα η οποία απευθυνόταν κυρίως, όχι αποκλειστικά, σε νεαρότερες ηλικίες. Ναι. Εμείς όμως που έχουμε γεννηθεί, θα έλεγα εγώ, τη δεκαετία του 60 και αργότερα, μεγαλώσαμε σε μια εποχή που τα κόμιξ ενηλικιώνονταν όλο και περισσότερο, και πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι κάτω των 60 χρονών ή των 50 χρονών που νομίζουν ότι τα κόμιξ είναι παιδικά. Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, και όπως και ο κινηματογράφος, όπως και η μουσική, όπως και το θέατρο, υπάρχουν για όλους και για όλες, όλα τα είδη. Και χιουμοριστικά και παιδικά και περιπετειώδη και για ενήλικους και δραματικά και ερωτικά. Εμείς υπηρετούμε αυτό, το πολιτικό κόμιξ για ενήλικους και ενήλικες αναγνώστες και αναγνώστριες. Mm-hmm. Αυτό ως κατηγορία, πέρα από τη δική σας την προσπάθεια, τη συνεισφορά, είναι, αυτό το κομμάτι είναι ανθυρό, κύριε Κουκουλά, στη χώρα μας? Κοιτάξτε. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μια έκρηξη, θα μπορούσαμε να πούμε, για να μην πω τα τελευταία χρόνια, να πω από το 2000 και μετά, τα τελευταία 20 περίπου, μια μεγάλη άνθηση των κόμιξ, και αυτό αποδεικνύεται και εκδοτικά και καλλιτεχνικά. Υπάρχουν δεκάδες Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργοί που δουλεύουν στους καλύτερους εκδοτικούς οίκους των ΗΠΑ και της Ευρώπης πλέον. Έχουν γίνει διάσημοι, υπογράφουν, συνυπογράφουν δουλειές με πολύ σπουδαίους άλλους καλλιτέχνες. Στην Ελλάδα όλοι οι εκδοτικοί οίκοι, οι μεγάλοι, ξέρω, μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Ίκαρο, ξέρω εγώ, τον Μπατάκη, αυτούς που είναι πολύ μεγάλοι εκδοτικοί, οι οποίοι φυσικά έχουν πλέον και τομέα με κόμιξ. Τα πολύ μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, παντού έχουν κόμιξ. Γίνονται φεστιβάλ τεράστια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, με πάρα πολλούς επισκέπτες. Νομίζω ότι έχει περάσει έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, αυτή η εποχή που ήμασταν οι φτωχοί συγγενείς, τουλάχιστον σε σχέση με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε να επιδείξουμε πολύ σπουδαία κόμιξ, το κοινό διαβάζει κόμιξ, αγοράζει κόμιξ. Φυσικά και τα πράγματα μπορούν να πάνε ακόμα καλύτερα, αλλά ξέρετε, αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Ναι. Όπως είπαμε, είναι μια 20ετία που τα πράγματα πάνε καλά. Να είμαστε καλά σε 30 χρόνια από τώρα να το συζητάμε και να έχουν πάει τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια τάση που βλέπετε να έρχεται διεθνώς? Βλέπετε κάτι καινούριο στο χώρο αυτό να προκύπτει? Κοιτάξτε, το είδος που έχει κυριαρχήσει, ειδικότερα στις νεότερες ηλικίες τα τελευταία χρόνια, είναι τα ιαπωνικά κόμικς, τα μάγκια, τα οποία όμως κατά κανόνα απευθύνονται και αυτά σε νεαρότερες ηλικίες. Απ' την άλλη, θα μπορούσα και μπορώ να σας πω πολύ εύκολα ένα είδος που πιστεύω ότι δεν θα ευδοκιμήσει τα επόμενα χρόνια, και αυτό είναι το υπερηρωικό είδος, το οποίο λόγω ακριβώς του τεράστιου αριθμού κινηματογραφικών ταινιών, της υπερπαραγωγής που υπάρχει, νομίζω ότι έχει κορεστεί πια, και αυτό φαίνεται και στα εισιτήρια που κόβουν αυτές τις ταινίες και στις πωλήσεις που κάνουν αυτά τα κόμιξ. Νομίζω όμως ότι ακριβώς για να καλυφθεί αυτό το κενό υπάρχει ένα είδος, στην Ελλάδα αυτό είναι κόμιξ ιστορικού περιεχομένου και αμιγώς ελληνικού αλλά και διεθνούς ιστορικού περιεχομένου. Υπάρχει η βιογραφία και η αυτοβιογραφία, τα απομνημονεύματα ανθρώπων που τα τελευταία χρόνια νομίζω αποκτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και συγκινούν και δημιουργούς και κοινό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι όλα τα είδη εξελίσσονται
και αναπτύσσονται ταυτόχρονα, γιατί για να υπάρχει το ένα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πιο πριν και ένα άλλο πιο μετά. Όλο το ηλικιακό φάσμα και όλα τα είδη θα αναπτυχθούν σχεδόν για όλες τις τέχνες. Συμβαίνει αυτό παράλληλα και ταυτόχρονα. Το ένα βοηθάει το άλλο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κύριε Κουκουλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για αυτά τα πολύ ωραία που μοιραστήκατε μαζί μας, για τα αγαπημένα κόμιξ και στην προκειμένη περίπτωση για τα κόμιξ που έχουν τον πολιτικό σχεδιασμό. Με το καλό να μας έρθετε. Σας ευχαριστώ πολύ και με το καλό να έρθουν και οι ακροατές σας και εσείς στο φεστιβάλ αυτό το διήμερο. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.